Ο Σιμεώνε λοιπόν περιμένει τον Ζιντάν για το μεγάλο ντέρμπι που θα κρίνει κατά πολύ το πρωτάθλημα στην Ισπανία στην επόμενη αγωνιστική μετά την γκέλα που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης και έχοντας παιχνίδι περισσότερο ισοβαθμί με την Μπαρτσελώνα στην δεύτερη θέση αν ο Σιμεώνε νικήσει τον Ζιντάν τότε η Ατλέτικο Μαδρίτης θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να κατακτήσει τον τίτλο. Από εκεί και πέρα... Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη κατάφερε να νικήσει και την Southampton, η οποία τελευταία φορά που πήρε βαθμό ήταν στις 20 Φεβρουαρίου με το 1-1 της Τσέλσι. Η Everton διεκδικεί θέση για την πρώτη τετράδα και φυσικά την έξοδο της στο Champions League. Βέβαια, τα δημοσιεύματα των μεγάλων εφημερίδων στην Ισπανία κάνουν λόγο για την κέλα της Ρεάλ, αλλά και για το Μπάρτσα Γκέιτ που συγκλονίζει στην Ισπανική χώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα, τέσσερι υποψήφοι για την χρυσή μπάλα είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ. Στην Ιταλία, ο Κριστιανό Ρονάλντο προηγείται του Λουκάκου, έχει 19 γκολ έναντι 18. Ενώ στη Γερμανία ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει 28 γκολ, ακολουθείται από τον Αντρέ Σίλβα τη Φραγκφούρτη με 19, ο Χάλαντ έχει 17. Και ακολουθεί ο Κραμαρίτς με τον Εβέρχορστ. Στην Ισπανία ο Λιονέλ Μέση προηγείται του Λουίς Σουάρες. Συμπέκτες πέρυσι. Στην Παρτσελώνα έχει 19 ο Μέση και 16 ο Σουάρες. Ενώ στην Γαλλία ο Κιλιάνε Παμπέ έχει 18 γκολ. Ακολουθείται από τον Εμέμφυς Δεπάη της Λιόν που έχει 14. Τον Κέβιν Βόλαν της Μονακό με 13. Όσα έχει και ο Μπέγεντερ της Μονακό αλλά και ο Τοκογκάμπη της Λιόν.